Ποδαρικό με απόσβεση μια σειρά από επαγγελματίες, ακόμα και στις λαϊκές αγορές, ώστε οι καταναλωτές να πληρώνουν με κάρτα, ενώ Ποδαρικό κάνει και εφαρμογή της υπηρεσίας ΙΡΙΣ για να γίνεται άμεσα η πληρωμή με μεταφορά χρημάτων. Την ίδια ώρα όμως η τεχνολογία φέρνει χρεώσεις και οι χρεώσεις μετακυλούνται στον καταναλωτή, ακόμα και για μικροαγορές λίγων μανταρινιών ή για ένα κιλό πατάτες, αφού ο εμπόρος βάζει το χέρι στην τσέπη για αγορά ή νίκη στο πόσο. Ο κόστος αγοράς ή μίσθωσης διαφέρει από τράπεζα σε τράπεζα, κυμαίνεται χοντρικά από 150 έως 400 ευρώ η εφάπαξ αγορά του. Η μίσθωση τώρα έχει να κάνει με το τραπεζικό ίδρυμα, είναι συνήθως 150 ευρώ προκαταβολή, 100 ευρώ προκαταβολή και 50 μετά ένα εξάμηνο. Το δεύτερο που υπάρχει είναι το κόστος συντήρησης, το μηνιαίο κόστος συντήρησης για να έχεις αυτή την παροχή από τον τραπεζικό σου φορέα, το οποίο κυμαίνεται από 2 έως 4 έως 5 ευρώ. Και επίσης υπάρχει και το κόστος της προεξόβλησης, δηλαδή το ποσό το οποίο θα γίνει η συναλλαγή μέσω του POS. Η τράπεζα κρατάει μια προμήθεια η οποία ανάλογα με τον πελάτη ξεκινά από το 0,60-0,70 και φτάνει μέχρι και 2-10% ανασυναλλαγή, κυρίως για κάρτες εξωτερικού βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποιες αγορές οι οποίες είναι μικρές δεν συμφέρει, διότι η τράπεζα κρατάει μια μικρή προμήθεια. Οπότε αν κάποιος πάρει ένα πακέτο τσιγάρα, ας πούμε, η τράπεζα θα κρατήσει 2-3 λεπτά, οπότε κατεβαίνει το ποσοστό του κέρδους. Μέσα στα μήλα, 1,25 το κιλό. Αν έρθει κάποιος και θα ζητήσει μισό κιλό και δώσει 60 λεπτά με κάρτα, η προμήθειά σας θα... Τι μπορούμε να κάνουμε? Πλέον ψηφίστηκε. Οπότε βλέποντας και κάνοντας. Η μέση τραπεζική προμήθεια πάντως που βαρύνει τον έμπορο για τη χρήση POS κυμαίνεται από 0,8 έως 1,2, ενώ το ταβάνι όπως ακούσαμε στα 2,10. Μεγάλη προμήθεια. Θα ανεβούν όλες τις τιμές. Θα έχει προμήθεια, δεν θα έχει. Θα έχει. Για αρκετή λέει θα έχει. Αρκετή προμήθεια θα έχει. Ενώ με τα μετρητά θα υπολογίζει. Κάποιος πάρει μικρή ποσότητα, μισό κιλό κάτι. Εννοείται. Δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί. Αλλά η προμήθεια. Αυτό εντάξει, αυτό πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση. Αυτά τα ξέρουν οι τράπεζες. Δηλαδή, τι θα έχετε κέρδος εσείς? Τι κέρδος να έχω πάλι, κάμου, γιατί μήπως τώρα έχουμε κέρδος. Ένα κιλό πατάτες, 1,35 ευρώ. Χρέωση πώς? 0,0162 έως 0,02835 σύνολο. 1,3662 έως 1,37835 στρογγυλοποιείται στο 1,40. Ένα κιλό μανταρίνια, 1,75 χρέωση πώς? 0,021 έως 0,03675, 1,771 στρογγυλοποιείται στον 80. Ένα κιλό αβοκάντο, 4,5 ευρώ χρέωση πώς? 0,054 έως 0,0945 στρογγυλοποιείται από το 4,554 έως 4,5945 στα 4,60. Ένα κιλό κολοκύθια, 2,75 το πώς? 0,033 έως 0,0577 το σύνολο, 2,783 έως 2,8077 στρογγυλοποιείται στα 2,80. Ένα κιλό μήλα, 2,20 πώς? 0,264 έως 0,0462 τιμή, 2,264 έως 2,2462 στρογγυλοποιείται στα 2,25. Ένα κιλό χόρτα, 1,65 πώς? 0,0198 έως 0,03465, 1,6698 έως 1,6834 τιμή, στρογγυλοποίηση στο 1,70 και έτσι το σύνολο από 14,20 φτάνει τα 14,55. Ναι, ο φόβος βέβαια είναι ότι ο καταναλωτής θα το επιβαρυνθεί, διότι επειδή οι τιμές είναι ελεύθερες όπως ξέρουμε, είναι πολύ πιθανό ο ελεύθερος επαγγελματίας, αν δεν υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός, να μετακυλήσει αυτό το κόστος που θα έχει, το επιπλέον, στον πελάτη του. Όπως θα πούν και οι μικρομαγαζάτορες, μετά από το κέρδος εξανεμίζεται. Τα λεφτά των περιπτέρων, όπου έχουν συγκεκριμένα ποσοστά κερδοφορίας με τα τσιγάρα, εκεί δυστυχώς, εάν πούμε υποθετικά ότι έχει μια προμήθεια της τάξης του 1% για τη χρήση του POS, όταν το ποσοστό κερδοφορίας του είναι 4%, αντιλαμβάνεστε ότι πέφτει και μηδενίζεται, σχεδόν εκμηδενίζεται ή μειώνεται πάρα πολύ, συρρυκνώνεται το περιθώριο κέρδους. Η εναλλακτική πληρωμή γίνεται με το ΙΡΙΣ, είναι το σύστημα μεταφοράς ποσών, το οποίο έχει χαμηλότερο κόστος για τον έμπορο, που και πάλι όμως στον αμφίβολα θα ρίξει τελική τιμή, ή αν η τιμή θα πάει με το καπέλο του ΠΟΣ. Εγώ το χρησιμοποιώ δηλαδή κατά κόρον. Πιο εύκολα, πιο εύκολα. Σίγουρα είναι πιο εύκολο. Κάνει τις αγορές πιο άμεσες. Γνωρίζω και στη λαϊκή από ό,τι άκουσα ότι μπορεί να γίνει. Σίγουρα. Η χρήση POS και ΙΡΙΣ είναι υποχρεωτική με μόνη εξαίρεση όσους έχουν προμηθευτεί το POS και περιμένουν την εγκατάστασή του. Ελάτε να πούμε λοιπόν μερικές αλήθειες. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία POS παντού είναι επιτέλους. Έτσι. Δηλαδή αυτό που γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, επιτέλους. Ναι και στα ταξί αυτονόητο. Ναι και στα περίπτερα. Ναι και στις λαϊκές. Παντού.
είναι μέτρο κατά της φοροδιαφυγής, είναι μέτρο κατά της εγκληματικότητας, είναι από κάθε πλευρά θετικό. Είναι όμως η ώρα, οι τράπεζες που έχουμε πληρώσει και την ανακεφαλαιοποίησή τους, που τις χρειαζόμαστε, που έχουν αρχίσει ξανά να γίνονται ισχυρές, έχουν πετάξει από πάνω τους βρωμικά δάνεια, έχουν γράψει κερδοφορία σημαντική για το 2022. Εγγύηση του Έλληνα φορολογούμενου. Ήρθε η ώρα να μειώσουν τις χρεώσεις από το POS. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει το εμπόριο. Δηλαδή, πας στον περιπτερά και πας να αγοράσεις εφημερίδα. Ό,τι χαζοκέρδος βγάζει από την εφημερίδα, άμα την πληρώσει με πιστωτική κάρτα, του το έχεις κάνει μηδέν. Δηλαδή, λες στον περιπτερά, θα έχεις όλα τα έξοδα για το μαγαζί και δεν θα βγάζεις κέρδος. Απλά θα κλείσουν και άλλα περιπτερά. Έχουν κλείσει ήδη πολλά. Σε πολλές περιπτώσεις που μπαίνουν μέσα σε κάποια προϊόντα, το μεταφέρουν την επιβάρηση σε άλλα που μπορούν να το κάνουν. Γιατί μπορεί σε εφημερίδες ή στα είδη καπνιστού να μην μπορούν να το κάνουν, να μην μπορούν να βάλουν κάτι. Ναι, και πας και του λες δώσ' μου ένα προϊόν. Και πάνε πολλά ακριβότερο κάτι άλλο που μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν οι τράπεζες δεν μειώσουν τις χρεώσεις, θα αυξηθεί ο πληθωρισμός. Τόσο καθαρά. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα. Να δούμε λίγο το IRIS για να καταλάβουμε λίγο. Ένα λοιπόν πράγμα που έχετε ακούσει το τελευταίο διάστημα είναι ένα σύστημα IRIS. Ένα σύστημα που μπορείτε να πληρώσετε χωρίς προμήθεια και χωρίς POS. Από το κινητό σας τηλέφωνο να στείλετε χρήματα μέσω IRIS και να γλιτώσει την προμήθεια ο καταστηματάρχης. Φωστά. Αλλά... πάμε στο άλλο. Αυτό ξέραμε μέχρι τώρα ότι γίνεται μεταξύ γνωστών, οι οποίοι από την λίστα των ανθρώπων που έχεις στο τηλέφωνό σου μπορούσες να στείλεις λεφτά εφόσον ήταν εγγεγραμμένος και ο άλλος. Είναι περίπου 177.000 εγγεγραμμένοι. Ξέρουμε ότι αφορά ένα ποσό έως 500 ευρώ ημερησίως, μπορεί να είναι άθροισμα συναλλαγών, δηλαδή όχι μόνο μία. Τώρα, με τους εμπόρους, επειδή είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πώς γίνεται. Γίνεται με τον αριθμό αυτό του κινητού. Αυτό το IRIS είναι μια εφαρμογή. Είναι μια εφαρμογή στο κινητό σας. Έχεις πολύ απλά κατεβάσει το λογαριασμό το τραπεζικό σου στο κινητό σου και έχει μια ρύθμιση που ενεργοποιείς το IRIS που κάνεις απευθείας πληρωμές. Αυτό τώρα, όταν πηγαίνεις να αγοράσεις κάτι από έναν έμπορο, τότε σε αυτή την περίπτωση το κάνεις είτε με το κινητό του εμπόρου ή με το αφημί του εμπόρου, εφόσον έχει ανοίξει επαγγελματικό λογαριασμό, ο οποίος δέχεται τέτοιου είδους συναλλαγές. Προσέξτε τώρα, γιατί εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Το IRIS είναι κάτι το οποίο μπορώ να στείλω εγώ χρήματα ακόμα και σωστά στο εστιατόριο που θα πάω να φάω για να πληρώσω τον εστιατόρα κύριο Φιλιππίδη. Αλλά... το αλλά που βρίσκεται. Ότι αν μπούμε σε διαδικασία, ξέρουμε ότι υπάρχουν πάντα οι διαδικασίες αμφισβήτησης συναλλαγών και υπάρχουν πολλά στρώματα αμφισβήτησης. Προσέξτε στις κάρτες σας ότι εκτός από την φίρμα της τράπεζάς σας, έχει και από κάτω μία άλλη φίρμα που είναι ο διεθνής μεγάλος provider, ο οποίος έρχεται και καλύπτει και ασφαλίζει επί της ουσίας μέρος των συναλλαγών και συμμετέχει σε περίπτωση αμφισβήτησης και στην επιστροφή των χρημάτων. Αυτός ο provider στην IRIS δεν υπάρχει. Αν λοιπόν αμφισβητηθεί η συναλλαγή σας... είστε εσείς και η τράπεζα. Δεν... πρέπει να το δεχτεί η τράπεζα. Αυτό είναι το πρόβλημα του IRIS που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ και ζήτησα να έρθει ο κύριος Βασιλάκος για να δούμε αυτό το IRIS, γιατί η ιστορία του να κάνεις τραπεζικές συναλλαγές χωρίς χρεώσεις είναι ένα όνειρο. Νίκος έφυγε, Νίκος ήρθε. Καλησπέρα. Τέτοιες αλλαγές στον αέρα μόνο ο κύριος Ευαγγελάτος κάνει. Τι είναι αυτά? Αυτά είναι κόλπα μαγικά. Είναι fintech. Ακριβά πράγματα δεν τα λοιπόν, δεν τα, ναι. Είναι financial technology. Μάλιστα. Με αυτές τις κάρτες μπορείτε να κάνετε συναλλαγές. Διαλέξτε μία κάρτα. Ποια θέλετε. Και μετά θα πάμε και στο κινητό. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή η κάρτα λοιπόν είναι μια κάρτα φάντασμα. Δεν υπάρχει πουθενά. Σας τη βγάζει ένας πάροχος από το εξωτερικό. Συγγνώμη, αλλά έχει το σήμα της Mastercard πάνω. Ναι, εγώ θα το κρύψω όμως το brand της για να μην φαίνεται όχι, και πολύ. Όχι, εδώ είναι το σήμα της Mastercard. Ναι, βεβαίως, είναι εγκεκριμένη από τη Mastercard. Αλλά είναι φάντασμα. Βάζετε χρήματα σε ένα λογαριασμό στην Αμερική και ταξοδεύετε στην Ελλάδα. Από πού τα βάζω τα χρήματα? Τα στέλνετε έμβασμα. Στην Αμερική. Δεν φαίνεται το έμβασμα από εδώ? Πώς μπορείς να υπάρχουν τρόποι να φαίνονται και υπάρχουν τρόποι να μην φαίνονται. Με τον τρόπο που προτείνουν αυτοί, όταν βγάζετε την κάρτα, δεν φαίνεται. Με αυτή την κάρτα λοιπόν μπορείτε και κάνετε συναλλαγές. Επόμενη κάρτα λοιπόν. Τις έχω δώσει και τις τρεις, έτσι για να μην έχουμε θέματα. Ορίστε. Λοιπόν, αυτή η κάρτα είναι κάρτα με κρυπτονομίσματα.
Θα κόψω. Α, δεν χρειάζεται, εδώ δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Κρύβονται όλα. Λοιπόν, αυτή η κάρτα λειτουργούσε Visa μέχρι κιόλας. Το Δεκέμβριο του 23. Είναι Visa, κύριε Βαγγελάτο, το βλέπετε. Με αυτή την κάρτα μπορείτε να κάνετε συναλλαγές, να πληρώσετε με κρυπτονόμισμα και στο POS του εμπόρου, του περιπτερά του Έλληνα, γίνεται Ευρώπουλο. Αν έχω εγώ μια τέτοια κάρτα, μπορώ να πληρώσω όλες μου τις συναλλαγές? Μπορούσατε να κάνετε τα πάντα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 23 και γι' αυτό την καταργήσανε και μας. Περιμένουμε ανανέωση σε αυτό. Πάμε λοιπόν στην τρίτη σας επιλογή, που είναι μία κάρτα που επίσης θα κρύψω γιατί δεν θέλω να διευκολύνω. Εγκεκριμένη από τη Mastercard. Ναι, και αυτή από τη Mastercard, εγκεκριμένη, δεν διευκολύνουμε αυτή στην ακολασία. Από εδώ πληρώνεστε για τις δραστηριότητές σας, αν είχατε, λέω υποθετικά, στο OnlyFans, που δεν έχετε. Εδώ πληρώνεστε. Με αυτή την κάρτα παίρνετε τα χρήματα και τα ξοδεύετε όπου γης. Προφανώς δεν αφορά μόνο αυτή την εφαρμογή, θα αφορά και άλλες εφαρμογές. Ναι, κυρίως όμως οι πληρωμές γίνονται με αυτή την κάρτα, να αλλά το, και όχι, με να σας το εξηγήσω γιατί. Επειδή, ας πούμε τώρα, για να σας το πω εγώ σε ένα πιο γήινο παράδειγμα, εσείς χρησιμοποιήσατε ένα, αλλά το δικό μου μυαλό πήγε στην ιστορία των Airbnb, ας πούμε. Α, πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι νοικιάζουν μέσω της γνωστής πλατφόρμας σπίτια τους. Σωστό. Αυτοί λοιπόν, για να αποφύγουν τη φορολογία και τα νέα μέτρα που ήρθαν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτή την κάρτα? Άνετα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα έρχονται στο που ξοδεύεται το χρήμα. Το χρήμα για να ξοδευτεί, αν έρθει σε ελληνική τράπεζα, από τη στιγμή που παραλαμβάνεται στην ελληνική τράπεζα, σκανάρεται. Έρχομαι λοιπόν εγώ τώρα με το κινητό μου τηλέφωνο, το οποίο έχει πάνω το σύστημα Iris. Η ταλέπορη η Ήρυδα λοιπόν, από την ελληνική μυθολογία, που να ήξερε ότι εκεί που μετέφερε το νερό στον Όλυμπο θα βρισκόταν να μεταφέρει κεφάλαια σε περίπτερα. Mm. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορώ εγώ να σας κάνω μία συναλλαγούλα, η οποία να είναι στα 2 ευρώ θέλετε, στα 4 ευρώ, στα 5 ευρώ. Ποιος λοιπόν αυτή θα τη σκανάρει, σας λέω εγώ από την άλλη. Να σας το πω για να μην, ναι, για να μην με μπερδέψετε. Το Iris, το χρησιμοποιώ ή όχι? Είναι ασφαλές ή όχι? Παρόλο που μου αρέσει να σας μπερδεύω, θα σας πω ότι το χρησιμοποιείτε. Ναι, γιατί όχι. Θέλετε και κινητό, χρησιμοποιείτε και κινητό. Οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρουμε χρήματα. Άρα, αν εγώ θέλω να αγοράσω πράγματα από το σούπερ μάρκετ σήμερα το απόγευμα, ναι, και πάω, ναι, και πληρώσω με το Iris, είμαι σίγουρος ότι θα πληρώσω και ότι δεν θα ψάχνω μετά να μου λένε χρωστάς? Όταν η επιχείρηση είναι νόμιμη και όχι νομότυπη ή κατ' επίφαση νόμιμη, θα σας εκδώσει το σχετικό παραστατικό. Άρα, και θα φορολογηθεί. Στο σούπερ μάρκετ λοιπόν δεν έχω πρόβλημα. Τι γίνεται όμως αν ο κύριος Βασιλάκος μείνει από χρήματα μες στη μέση του δρόμου και θέλει να έρθει να βγει στο στούντιο και του στείλετε 20 ευρώ το ταξί του? Ναι, ναι. Θα φορολογηθεί κάποιος? Όχι. Όχι. Εάν λοιπόν πάτε σε ένα περίπτερο και στείλετε 40 ευρώ τα τσιγάρα σας, ποιος θα ψάξει και θα βρει τη συναλλαγή? Άρα το Iris δεν ελέγχεται? Δηλαδή, να το πω απλά, ας πούμε ότι είναι πιο πολύπλοκο. Είναι πιο σύνθετο. Το σύνθετο είναι άλλο πράγμα. Αν κάποιος θέλει να δωροδοκίσει κάποιον, ναι, και του βάλει τα χρήματα μέσω του Iris, αυτά τα χρήματα δεν ανοιχνεύονται? Γιατί είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί ποσό μιλάμε, θα σας πει ο ταμείας μου Αλέξανδρος, που δεν θα πω το επώνυμο, στην τράπεζα. Γιατί ποσό μιλάμε? Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά λέω αν η συναλλαγή ανοιχνεύεται. 200 ευρώ, πού να ανοιχνευτούν? Ξέρετε πόσα 200 άρια αλλάζουν χέρια μες τη μέρα? 300 ευρώ, 500 ευρώ. Από 500 ευρώ και πάνω πρέπει υποχρεωτικά, και τώρα είπανε ότι θα είναι όλα μέσω τραπεζών. Οπότε εγώ σας ρωτάω, τα μικροποσά πώς θα ελεγχθούν? Με αλγόριθμο. Έχει αλγόριθμο η ΑΔΕ? Έχει αλγόριθμο. Τι θα κάνει λοιπόν? Θα αρχίσει να βλέπει ότι σε κάποια επιχείρηση ξαφνικά πλάκωσαν πολλά Iris. Μάλιστα. Εάν λοιπόν γίνουν πολλά, βγαίνουν τα γεράκια της εφορίας και θα αρχίσουν να ψάχνουν τι γίνεται. Αλλά όπως ξέρετε, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει αντίδραση. Yes. Αυτή τη στιγμή έχει σφίξει ο κλειός και στις κάρτες των πληρωμών του εξωτερικού και στις κάρτες της Visa και Mastercard. Και καλά κάνει και έχει σφίξει. Ναι, αλλά ξέρετε ότι όσο και να σφίξει, πάντα υπάρχει τρύπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασιλάκη.